Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι, καταρχάς, ο κύριος Θεμιστοκλέους είναι ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης του Υπουργείου Υγείας και είναι επικεφαλής της αυτής πραγματικά της γιγαντιαίας προσπάθειας συντονισμού του έργου, του εμβολιασμού, του πληθυσμού. Η προσπάθεια αυτή είναι πραγματικά τεράστια. Πρωτοφανής για τα δεδομένα τα ελληνικά και πρωτοφανής για την ελληνική πολιτεία, γιατί η ελληνική πολιτεία δεν είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένη σε τέτοιες μαζικές διαδικασίες, οι οποίες απαιτούν καταρχάς μεγάλη πειθαρχία. Μάλιστα. Και σαν λαός δεν θυμιζόμαστε γι' αυτό. Τώρα, όσον αφορά τους αριθμούς, σίγουρα οι αριθμοί, μάλιστα εσείς είπατε κάτι για 400.000, οι αριθμοί, αν θυμόσαστε, το πρώτο εμβόλιο το οποίο θα ερχόταν ήταν της AstraZeneca, μετά το καλοκαίρι. Και μάλιστα τότε είχαμε υπολογίσει για ακριβώς τις δόσεις, θα ερχόταν 700.000 τέλος Δεκεμβρίου, η πρώτη δόση, έτσι 700.000 δόσεις. Τελικά τα πράγματα έδειξαν ότι η Pfizer ήταν η πρώτη που θα ερχόταν και όντως τα αναμενόμενα νούμερα ήταν πολύ μεγαλύτερα στις αρχές. Νομίζω με την είσοδο και την εισδοχή μάλλον των Ηνωμένων Πολιτειών στην αγορά ανέτρεψε τα πράγματα, δηλαδή ανέτρεψε τους αριθμούς που θα έπαιρνε η Ευρώπη. Ουσιαστικά δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν περισσότερες δόσεις εις βάρος της Ευρώπης και νομίζω ναι, και αναμενόμενο. Αμερικανική εταιρεία είναι, δεν υπήρχαν οι όροι ισονομίας που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλες οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτή τη δεξαμενή, το τσουβάλι των εμβολίων, γιατί δεν συμμετείχαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, οι περισσότερες, ξεκινάνε τους εμβολιασμούς ταυτόχρονα πρώτον και παίρνουν τα ίδια εμβόλια τα οποία είχαν συμφωνηθεί βέβαια ανάλογα με τον πληθυσμό. Εμείς παραδείγματος χάρη δικαιούμαστε, η αναλογία μας είναι 2,4% των εμβολίων που θα έρχονται σε αυτό το pool, τη δεξαμενή των ευρωπαϊκών εμβολίων. Θα το πάρουμε και την ίδια ώρα που θα το πάρουν και οι Γερμανοί με τις δικές τους αναλογίες και οι Γάλλοι και οι όλοι. Τώρα, νομίζω ότι το πρόγραμμα των εμβολιασμών θα πάει καλά, ασχέτως αν έχει γίνει μια μικρή καθυστέρηση λόγω της μικρής ροής εμβολίων που συμβαίνει τώρα στην αρχή, αλλά πρώτον η ροή θα αυξηθεί όσο θα περνάνε οι μήνες και δεύτερον θα μπουν στο παιχνίδι και άλλες δύο εταιρείες που περιμένουν τώρα, είναι στο κατόφλι. Μάλλον η AstraZeneca εγκρίνεται από ό,τι μαθαίνουμε την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Της AstraZeneca και της Moderna. Και της Moderna, σωστά. Και καλό θα είναι, τώρα αν θυμόσαστε στις αρχές που το εμβόλιο θα ερχόταν στις μεγάλες, εν πάση περιπτώσει, ποσότητες, άρχισε ξανά η μουρμούρα, η γνωστή ελληνική, της αμφισβήτησης. Και δεν θα κάνω και να δω και γιατί τόσο γρήγορα εγκρίθηκε, μέχρι τώρα παρακαλούσαμε να εγκριθεί, μόλις εγκρίθηκε λέγαμε γιατί θα εγκριθεί. Εγκρίθηκε τόσο γρήγορα και το messenger RNA που θα μπει στο κύτταρό μας και διάφορες άλλες θεωρίες συνωμοσίας. Τώρα που άρχισε να κυλάει καλά η κατάσταση, παρόλο που είναι μικρότερες οι δόσεις των εμβολίων, άρχισε η άλλη μουρμούρα, τι θα γίνει γιατί δεν έρχονται πιο πολλά. Κύριε καθηγητά, δηλαδή, αυτό οφείλεται στη δισκαμψία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να μάθουμε. Ναι. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, δεν μπορεί να κάνει, συμφωνίες κάνει, προσπαθώντας να πετύχει και τις μικρότερες τιμές, γιατί είναι τεράστια τα νούμερα του πληθυσμού και τεράστια τα ποσά, έτσι. Και ήδη της Pfizer είναι το πιο ακριβό, ίσως το από τα πιο ακριβά από όλα, 10 φορές πιο ακριβό από ό,τι της AstraZeneca. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό βγήκε πρώτο, αυτό θα πάρουμε πρώτο. Απλά ξέρετε, επειδή όση ώρα μιλάτε, υπάρχει μεγάλη ροή ερωτημάτων από τους τηλεθεατές. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι το εμβόλιο, ακόμα και σε αυτούς που έχουν μια δυσπιστία ή ένα φόβο, και νομίζω αναμενόμενο είναι, δημιουργεί μια αισιοδοξία για να πάρουμε τη ζωή μας πίσω όταν ολοκληρωθούν αυτοί οι εμβολιασμοί. Με βάση αυτούς τους αριθμούς, θέλω να μου πείτε με βάση τη δική σας εκτίμηση, πότε θα ξεκινήσει ο μαζικός εμβολιασμός στη χώρα. Δηλαδή, έχουμε ακούσει ότι μέχρι 20 Ιανουαρίου είναι υγειονομική. Την Παρασκευή παράλληλα ξεκινούν κάποιοι εμβολιασμοί και στις κλειστές δομές. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι, η μεγάλη πλειοψηφία των γενικών πληθυσμών. Και ταυτόχρονα αρχίζει όχι μόνο οι κλειστές δομές και οι ηλικίες άνω των 85 ετών. Έτσι. Και μετά, ακριβώς όπως τα λέτε είναι, και μετά τις 20 Ιανουαρίου θα αρχίσει, όταν λέμε μαζική, και τώρα μαζικός είναι ο εμβολιασμός. Απλώς η κατηγοριοποίηση αφορά αυτή την περίοδο, στην πλειοψηφία
αυτούς που δουλεύουν στα νοσοκομεία, δεν είναι μόνο οι γιατροί, έτσι, είναι και οι νοσηλευτές, είναι και οι τραυματιοφορείς, είναι και το διοικητικό προσωπικό κλπ. Αυτούς που δουλεύουν στα νοσοκομεία, αφορά αυτά τα λίγα άτομα που συντελούν, εν πάση περιπτώσει, στην λειτουργία του κράτους που έπρεπε να εμβολιαστούν, μέλη της κυβέρνησης κλπ. Που είναι ελάχιστα, που έγινε και τόση φασαρία. Αφορούν τα άτομα τα οποία δουλεύουν και αυτούς που φιλοξενούνται στις κλειστές δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων. Και μετά ταυτόχρονα αυτές οι κατηγοριοποιήσεις που έχουν γίνει, δηλαδή μεγάλες ηλικίες και μετά σιγά σιγά όπως κατεβαίνουμε ανασοκατασταλμένοι κλπ. Δεν μπαίνουν ξεχωριστά, δηλαδή δεν θα πούμε ότι μόλις τελειώσουν. Καταλαβαίνω πώς το λέτε, θα γίνεται παράλληλη διαδικασία. Παράλληλα, μάλιστα. Παράλληλα, ακριβώς. Άρα με βάση τη δική σας εκτίμηση, κύριε καθηγητά, και τους αριθμούς που βλέπετε, τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από τον καθένα μας. Πότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος, αυτό το πολυπόθητο 70 ή 60% του ελληνικού πληθυσμού, θα έχει εμβολιαστεί? Εγώ πιστεύω, υπολογίζω και αυτό πάντα με την αίρεση το ότι όλα θα πάνε όπως έχουν προγραμματιστεί, δηλαδή θα γίνουν οι εγκρίσεις και δεν θα συμβεί κάτι στην παραγωγή του εμβολίου, οποιοδήποτε εμβολίου, και επαναλαμβάνω και με τα τρία εμβόλια και μπορεί να έρθουν και άλλα μέχρι τέλος του εξαμήνου. Υπολογίζω ότι για να επιτευχθεί ο στόχος του 60-70% του πληθυσμού και με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρχει συμμετοχή του κόσμου, νομίζω ότι στο πρώτο εξάμηνο θα έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή, μιλάμε εκεί μέχρι το Μάιο-Ιούνιο, ας πούμε. Τώρα, μην μου βάζετε να βάζω μήνες. Βεβαίως, εντάξει. Μέσα στο πρώτο εξάμεινο, Ιούνιο-Ιούλιο, νομίζω ότι θα έχει ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία των εμβολιασμών από την αρχή. Θα πρέπει ο εμβολιασμός για αυτούς που έχουν εμβολιαστεί να γίνει για τον μεταλλαγμένο ιό σε ένα διαφορετικό εμβόλιο. Ερώτημα τηλεθεατών. Είναι ένα εύλογο ερώτημα, αλλά να ξεκινήσουμε καταρχάς με την λογική ότι ο ιός προσπαθεί συνεχώς να προσαρμοστεί. Γι' αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία και είναι κάτι το οποίο το είδαμε ήδη από το πρώτο επιδημικό κύμα, καθώς προσπαθούμε να περιορίσουμε εμείς την εξάπλωση του ιού με διάφορα περιοριστικά μέτρα. Ο ιός μεταλλάσσεται, είναι μια φυσική διαδικασία, εξελικτική διαδικασία για τέτοιους ιούς όπως είναι η κορονοϊή και όπως είναι και ο νέος αυτός κορονοϊός. Έτσι είδαμε από το πρώτο επιδημικό κύμα ήδη να γίνεται πιο μεταδοτικός σε σχέση με τα πρώτα στελέχη του ιού που είχαν απομονωθεί στην Κίνα. Και αυτά τα στελέχη μάλιστα τα είδαμε να επικρατούν και στη χώρα μας σιγά σιγά από το πρώτο επιδημικό κύμα στην ανάλυση των γενετικών αλληλουχιών που έγιναν, που έδειξε ότι ο ιός ήδη είχε γίνει πιο μεταδοτικός και ήδη πια έχουμε φτάσει τώρα μέσα στο δεύτερο επιδημικό κύμα με τις παραλλαγές του ιού που καταγράφονται κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε άλλες χώρες. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι ο ιός συνεχώς προσπαθεί να γίνει ακόμα περισσότερο μεταδοτικός, δηλαδή ο ιός αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να προσπαθεί συνεχώς να μπορεί να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο παρόλα τα περιοριστικά μέτρα που εμείς προσπαθούμε να περιορίσουμε τον ιό. Έτσι, καθώς και σιγά σιγά αναπτύσσουμε φυσική ανοσία απέναντι στον ιό, είτε λόγω της φυσικής μόλυνσης ή αναπτύσσουμε ανοσία λόγω του εμβολίου, ο ιός είναι λογικό να προσπαθεί σιγά σιγά να βρει τρόπους διαφυγής. Είναι μια πιθανότητα που είναι πάντοτε υπαρκτή, αλλά θα λέγαμε ότι το εμβόλιο μπορεί και να δράσει σε πολλούς διαφορετικούς επιτόπους του αντιγόνου της ακίδας, που εκεί συνήθως είναι η δράση των εμβολίων αυτών, που θα λέγαμε ότι δίνει πολλά περιθώρια, μπορεί λόγω πολλών μεταλλάξεων σιγά σιγά η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ίσως να μην είναι 95% αυτή η αποτελεσματικότητα που δείξαν οι πρώτες κλινικές μελέτες. Άρα, αν έχουμε ένα εμβόλιο το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο για να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά το μεταλλαγμένο ιό, αυτοί που έχουν ήδη εμβολιαστεί θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία του εμβολιασμού ξανά, και βεβαίως εδώ πρέπει να απαντηθεί και το ερώτημα. Πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η ανοσία του εμβολίου που δεν τη γνωρίζουμε ακόμα? Το δεύτερο ερώτημα πολύ σωστά το θέτει και ο Δασκαλάκη. Δεν ξέρουμε ακόμα για πόσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανοσία από το εμβόλιο. Είναι ερωτήματα που ακόμα δεν έχουν απαντηθεί στις κλινικές μελέτες που τρέχουν. Πιστεύουμε, σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν, ότι σίγουρα πάνω από 6 μήνες μας προστατεύει και πιθανότατα και πάνω από ένα χρόνο, περισσότερο ακόμα από ένα χρόνο. Υπάρχουν ήδη δεδομένα. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Υπάρχουν στοιχεία που αποτυπώνουν, κύριε καθηγητά, ότι μπορεί να είναι 6 μήνες με ένα χρόνο ο πρώτος εμβολιασμός όσον αφορά την ανοσία? Γιατί αυτό θωρακίζει ουσιαστικά. Σίγουρα θα προσφέρει μια ανοσία, όπως ξέρουμε ήδη από την πρώτη δόση του εμβολίου ακόμα, προσφέρεται μια σημαντική ανοσία της τάξης του 70% από τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι τώρα. Και όπως ξέρουμε με τη δεύτερη δόση βέβαια, η ανοσία ακόμα είναι σε υψηλότερα επίπεδα και που αγγίζει το 95% στις περισσότερες κλινικές μελέτες που υπάρχουν μέχρι τώρα. Έτσι σίγουρα
μας δίνει ένα υψηλά επίπεδα ανοσίας, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και μπόρεσαμε και με τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόστηκαν να το πετύχουμε αυτό. Αλλά είναι επίσης πιθανό, είναι κάτι που ακόμα σίγουρα διερευνάται, να είναι μια διαδικασία η οποία θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, όπως γίνεται με το εμβόλιο της γρίπης, όπως ξέρουμε. Προσαρμόζεται το εμβόλιο της γρίπης σύμφωνα με τους τύπους του ιού της γρίπης που περιμένουμε κάθε χρόνο να επικρατήσουν. Είναι πιθανό, δεν αποκλείεται, είναι πιθανό να δούμε ένα παρόμοιο σενάριο και για το νέο κορονοϊό, να χρειάζεται κάθε χρόνο επαναληπτική δόση του εμβολίου. Μάλιστα. Με το στέλεχος που περιμένουμε να είναι αυτό που το οποίο θα επικρατήσει. Ναι, άρα δεν τίθεται θέμα, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές, να το κατανοήσω και εγώ. Δεν τίθεται θέμα αν έχουμε ένα εμβόλιο προσαρμοσμένο στην σημερινή μετάλλαξη, στη μελλοντική μετάλλαξη του κορονοϊού μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες, να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία των εμβολιασμών από την αρχή, και αναφέρομαι σε αυτούς που ήδη θα έχουν εμβολιαστεί. Δεν νομίζω ότι θα τεθεί τέτοιο θέμα. Ήδη, όπως ξέρουμε, οι μεταλλάξεις οι οποίες υπάρχουν, μιλάμε για τα στελέχη της παραλλαγής του ιού που συναντάμε κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε άλλες χώρες, σιγά σιγά είδαμε και στη χώρα μας τις τελευταίες μέρες να υπάρχουν τέτοια στελέχη του ιού. Δεν φαίνεται από τα πρώτα δεδομένα, δεν φαίνεται να επηρεάζει το εμβόλιο. Είναι βέβαια σίγουρα κάτι το οποίο θα εκτιμηθεί ακόμα περισσότερο με πιο ενδελεχείς μελέτες, κλινικές μελέτες και πειραματικές μελέτες in vitro και in vivo, που θα μας δώσουν ακόμα πιο λεπτομερή απάντηση, αλλά δεν φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα η αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε, αλλά και σε κάθε περίπτωση, όπως ξέρουμε, ιδιαίτερα με τις νέες τεχνολογίες, μπορούμε αρκετά εύκολα και σε μικρό χρονικό διάστημα να αναπροσαρμόσουμε, όπως λέμε, αυτό το mRNA το οποίο χορηγείται στα εμβόλια, για παράδειγμα, της Pfizer και της Moderna, ώστε γρήγορα πάλι με τις τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα, να αναπροσαρμοστεί εύκολα το εμβόλιο και να είναι πάλι αποτελεσματικό σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Μάλιστα. Κύριε Σκουτέλη, θα θέλατε να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτό όσον αφορά το μεταλλαγμένο ιό? Κοιτάξτε, ο κύριος Σεκρίστα είπε πολύ καλά και πολύ σωστά. Όλα έτσι ακριβώς είναι. Εγώ απλώς να συμπληρώσω, μάλλον τονίσω για τον κόσμο, για να μην αρχίσουν οι διάφορες παραφιλολογίες, ότι το εμβόλιο αυτό αφενός μεν κρατάει πολύ η ανοσία που παρέχει, μπορεί και 6 μήνες, μπορεί και ένα χρόνο, δεν ξέρουμε ακόμα, θα μάθουμε. Και δεύτερον, ότι αυτή η γκάμα των αντισωμάτων που παράγει το εμβόλιο, το τρέχον, καλύπτει και αυτά τα στελέχη που έχουν αυτές τις μικρές σημειακές μεταλλάξεις. Mm-hmm. Καταλάβατε. Δηλαδή, βεβαίως, το εμβόλιο που θα κάνουμε τώρα, με τα δεδομένα που έχουμε τώρα και με αυτά θα πορευτούμε, καλύπτει ακόμα και αυτά τα στελέχη που έχουν έρθει στη χώρα μας, τα μεταλλαγμένα κλπ. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας φόβος ότι θα χρειαστεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως υπενήχθηκε ο τηλεθεατής, να ξανακάνουμε εμβόλιο. Όχι. Τώρα, αν θα χρειαστεί να το κάνουμε κάθε χρόνο όπως τη γρήπη, μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά και φέτος τη γρήπη, όπως πολύ καλά ξέρετε, εμβολιάστηκαν 4.200.000 Έλληνες. Δεν έγινε καμιά φασάρια, ούτε κανένα πανικό. Μια χαρά εμβολιαστήκανε. Έτσι. Με ένα κρατάω αυτό που, κρατάω αυτό που είπατε πάντως, νωρίτερα. Παρόν, κρατάω αυτό που είπατε νωρίτερα. Ότι υπάρχει αυτή η δυσπιστία, δεν έχει να κάνει με άρνηση στο εμβόλιο. Αλλά ένα εμβόλιο, ας πούμε, που έρχεται τόσο γρήγορα, σαφώς και υπάρχει μια ανησυχία. Όμως, κανείς δεν αμφισβητεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων θεωρεί, και των πολιτών, φαντάζομαι, ανά τον κόσμο, θεωρούν ότι τα εμβόλια έρχονται για να κάνουν καλύτερη τη ζωή μας. Όμως σίγουρα χρειάζεται και μια ενημέρωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε, η πλειοψηφία των πολιτών δεν είναι γιατροί ή νοσηλευτές για να γνωρίζουν λεπτομέρειες. Είναι μια καινούργια διαδικασία αυτό που συμβαίνει, πρωτόγνωρη για όλους μας, και σίγουρα οφείλει και η πολιτεία να έχει μια καλύτερη ενημέρωση απέναντι στους πολίτες όσον αφορά αυτό, και είναι αυτό το οποίο συμφωνήσατε κι εσείς στην προηγούμενη τοποθέτησή σας. Κλείνοντας, θα ήθελα ένα πολύ γρήγορο σχόλιο και από τους δύο, γιατί θα το συζητήσω και με τον κύριο Γκίκα σε πολύ λίγο. Έχουμε ήδη κάποια δεδομένα πολύ σημαντικά. Η πανδημία στη χώρα μας είναι περίπου 8 με 9 μήνες. Έχουμε πάνω από 150.000 ανθρώπους που έχουν ήδη νοσήσει, και την ίδια ώρα έχουμε και μια διαδικασία εμβολιασμών σε εξέλιξη. Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε με ακρίβεια ποια θα είναι αυτή η ανοσία όσο θα προχωρά ο εμβολιασμός? Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που θα εμβολιάζονται, είναι και αυτοί που θα έχουν νοσήσει. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς αυτή η ανοσία επεκτείνεται στην ελληνική κοινωνία με τα δεδομένα αυτά. Κύριε Τσακρή, θα ξεκινήσω με εσάς. Η ερώτησή σας είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα
έχει ιδιαίτερη θέση και θα έλεγα ότι σίγουρα δεν είναι μόνο 150.000 που έχουν νοσήσει, είναι 150.000 είναι τα ποσοστά. Βεβαίως, βεβαίως. Τα νούμερα που έχουν καταγραφεί. Μιλάμε για τους αριθμούς που έχουν καταγραφεί επισήμως. Είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός. Θα πρέπει να υποθέσουμε και με βάση τις ολοεπιδημιολογικές μελέτες που έχουν γίνει στη χώρα μας ότι πιθανόν να είναι 10 φορές παραπάνω από το νούμερο. Έτσι, να μην είναι 150.000, αλλά να είναι ίσως και 1,5 εκατομμύριο, που δείχνει ήδη από τη φυσική ανοσία ότι έχουμε ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού που σιγά σιγά αποκτά αντισώματα ή κυταρική ανοσία που θα τον προστατεύσει από πιθανή επανέκθεση στον ιό. Έτσι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γενικότερα, όπως ξέρουμε, η ανοσία απέναντι στους κορονοϊούς είναι ένα περίπλοκο θέμα. Κάποιοι μπορεί να έρθουν σε επαφή με τον ιό και να μην αναπτύξουν ανοσία επίσης. Ιδιαίτερα τα άτομα που είναι ασυμπτωματικά και δεν ενεργοποιείται το νοσοποιητικό σύστημα, μπορεί να μην έχουν αναπτύξει ανοσία και το βλέπουμε αυτό και από τα δεδομένα που υπάρχουν, τα ερευνητικά και επιδημιολογικά. Έτσι, θα λέγαμε ότι σιγά σιγά και με τη φυσική ανοσία που υπάρχει στον πληθυσμό, αλλά και με τα εμβόλια που θα έρθουν να προσθέσουν σημαντικά, θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο που το επόμενο επιδημιολογικό. Αυτό σημαίνει βεβαίως, κύριε καθηγητά, ότι πρέπει να γίνονται μαζικά τεστ αντισωμάτων για να βλέπουμε πού πάει αυτή η ανοσία. Το τεστ αντισωμάτων, όντως, όπως το λέτε, βοηθάει σημαντικά. Είναι ένας δείκτης που δείχνει ότι όταν έχουμε αντισώματα είμαστε προστατευμένοι απέναντι στον ιό. Το έχουν δείξει πια και ερευνητικά δεδομένα αυτό. Αλλά θα λέγαμε ότι το επόμενο επιδημικό κύμα, από εδώ και πέρα πια πιστεύουμε ότι θα πάρει πια την κανονική του πορεία. Όπως ξέρουμε, οι κορονοϊοί, τα επιδημικά του σχήματα ξεκινάνε νωρίς το φθινόπωρο, νωρίτερα από τη γρήπη, που η γρήπη, όπως ξέρουμε, ξεκινάει περίπου στο τέλος Δεκεμβρίου. Οι κορονοϊοί ξεκινάνε τον Οκτώβριο ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Φτάνουν στο πίκ τους περίπου τον Ιανουάριο και μέχρι την Άνοιξη σιγά σιγά σβήνει το επιδημικό του σχήμα, Μάρτιο-Απρίλιο συνήθως. Έτσι από εδώ και πέρα, στο επόμενο επιδημικό κύμα σίγουρα θα είναι στην κανονική του επιδημική περίοδο, από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο, αλλά σίγουρα θα είναι πολύ πιο ήπιο πια, έχοντας και τη φυσική ανοσία, ένα σημαντικό πληθυσμό, ποσοστό του πληθυσμού, αλλά και την ανοσία από το εμβόλιο, που σίγουρα τα πράγματα θα τα διευκολύνει πάρα πολύ και θα είναι πολύ πιο αντιμετωπίσιμα και διαχειρίσιμα, όπως επίσης περιμένουμε και θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα οποία να είναι καλύτερα στο μέλλον, όχι μόνο με τα μονοκλονικά αντισώματα, αλλά και με άλλα φάρμακα, τα οποία επίσης θα έρθουν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της επιδημίας από εδώ και πέρα. Άρα, κύριε Σκουτέλη, με αφορμή αυτά τα δεδομένα που λέει και ο εξαιρετικός συνάδελφός σας, θα μπορούσαμε μέσα στους επόμενους μήνες να έχουμε και μία πιο ουσιαστική εικόνα, με δεδομένο όμως ότι θα πρέπει να ελέγχουμε και με αντισώματα την ανοσία σε αυτούς που εμβολιάζονται αλλά και σε αυτούς που έχουν νοσήσει. Από την εμπειρία σας, ποιο είναι το ποσοστό αυτό που θα επιφέρει αυτή την πολυπόθητη ανοσία, που θα μπορούσε να θωρακίσει την ελληνική κοινότητα? Είπαμε για να επιτευχθεί ένα... Για να επιτευχθεί η ανοσία της αγέλης, δηλαδή να προστατευτεί ο πληθυσμός, δεν χρειάζεται να εμβολιαστεί το 100%. Αν εμβολιαστεί ένα ποσοστό γύρω στο 60-70% για τον συγκεκριμένο ιό, αυτό το 60-70% προστατεύει και τους υπολείπους, διότι η διασπορά θα είναι τέτοια που ουσιαστικά είναι σαν να έχουν κάνει και οι υπόλοιποι εμβολιασμό. Είναι το πρώτο. Αυτό δεν χρειάζεται να κάνουμε αντισώματα, για να μετρήσουμε αντισώματα για να τον υπολογίσουμε. Είναι καθαρά θέμα υπολογισμών και μοντέλων επιδημιολογικών. Τώρα, όσον αφορά την ανοσία, είναι γεγονός ότι έχουν νοσήσει πάρα πολλοί, δεν ξέρουμε πόσοι, 150, 10 πλάσι, πιθανότατα. Είναι όμως επίσης γεγονός, και με αυτό πορευόμαστε, γιατί με τα γεγονότα, τα επιστημονικά πορευόμαστε, αυτή τη στιγμή, έτσι πάντα που μιλάμε, ότι η φυσική ανοσία που παρέχει η φυσική νόσηση είναι υποδέστερη όσον αφορά το επίπεδο και τη διάρκεια των αντισωμάτων από την, από την τεχνητή ανοσία που παρέχει το εμβόλιο. Ειδικά οι δύο δόσεις. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και, και οι συστάσεις είναι ότι ακόμα και αυτοί που έχουν περάσει αποδεδειγμένα κορονοϊό ή αυτοί που έχουν περάσει ασυμπτωματικά ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να εμβολιαστούν. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Και αυτοί που έχουν νοσήσει από κορονοϊό πρέπει να εμβολιαστούν. Μετά από πόσο, πόσο χρονικό διάστημα αυτό, κύριε καθηγητά? Όταν περάσει το, ακόμα και όταν περάσει το οξύ σύνδρομο, δηλαδή μέσα σε ένα μήνα, θα πρέπει να εμβολιαστούν. Άρα ουσιαστικά αριθμού, και όσοι έχουν νοσήσει προγραμματίζονται στους μαζικούς εμβολιασμούς. Ακριβώς, ακριβώς. Ασχέτως αντισωμάτων. Δηλαδή το να μετρήσει κάποιος και να έχει αντισώματα δεν σημαίνει τίποτα, γιατί μπορεί αυτά τα αντισώματα σε ένα με δύο μήνες
να έχουν ερωτηθεί τόσο ώστε να μην παρέχουν καλό επίπεδο ανοσίας και γι' αυτό χωρίς να χάσουν, να χάσουν τη σειρά τους και να μην εμβολιαστούν. Εδώ έχω μια πορεία. Γιατί τα αντισώματα σε κάποιον που νόσησε πριν από ένα μήνα μπορεί να κρατήσουν 2 μήνες και το εμβόλιο μπορεί να φέρει ανοσία από 6 μήνες ως 1 χρόνο. Αυτό δεν είναι γνωστό. Είναι γνωστό ίσως επειδή είναι μεγαλύτερος μεγαλύτερη ένταση του ερεθισμού, δηλαδή του αντιγόνου. Και δεύτερον, επειδή πιθανότατα υπάρχει και η δεύτερη δόση, η οποία ενισχύει ακόμα πιο πολύ. Άρα είναι μεγαλύτερη την ανοσιακή απάντηση. Είναι μεγαλύτερη η δόση που παίρνει ο ανθρώπινος οργανισμός από το εμβόλιο από ότι η επίθεση που κάνει ο ίδιος ο κορονοϊός στον ανθρώπινο οργανισμό. Πιθανώς. Και μην ξεχνάμε ότι το εμβόλιο αυτό, όλα τα εμβόλια μάλλον, δεν έχουν καμία σχέση με ιό. Δεν είναι ούτε εξασθενημένος, ούτε ψόφιος, ούτε νεκρός, ούτε τίποτα ο ιός. Είναι κάτι άλλο. Είναι ένα αποτέλεσμα της γενετικής μηχανικής που έχουν κόψει και ψαλιδίσει κομμάτια του ιού και χρησιμοποιούν μόνο αυτά τα κομμάτια τα οποία προκαλούν την παραγωγή αντισωμάτων. Άρα λοιπόν δεν έχουμε πρόβλημα με το να δώσουμε επαρκείς δόσεις ώστε να προκαλέσουμε ανοσιακή απάντηση του ξενιστή, όπως γίνεται σε άλλα εμβόλια τα οποία περιέχουν παραδείγματος χάρη ζώντες εξασθενημένους ιούς που πραγματικά δεν μπορούμε να δώσουμε μεγάλες δόσεις γιατί υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουμε νόσο και μάλιστα βαριά. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά. Κύριοι καθηγητές, μάλλον σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας απόψε. Σας κρατήσαμε και λίγο παραπάνω από αυτό για το οποίο είχαμε συμφωνήσει. Έχετε και τις δικές σας υποχρεώσεις. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Μακάρι πολύ γρήγορα αυτή η πραγματικότητα που ζούμε να γίνει παρελθόν και να επιστρέψουμε σε αυτό που όλοι αγαπάμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, κύριε Δασκαλάκη. Και καλή χρονιά να έχουμε. Να είστε καλά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που ακούσαμε τώρα, γιατί ήταν ένα ερώτημα, κύριε καθηγητά, που το θέτουν πάρα πολλοί τηλεθεατές. Αυτοί που έχουν νοσήσει πρέπει να κάνουν το εμβόλιο μετά από 1 ή 2 μήνες. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής συμπληρωματικά σε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν από τους συναδέλφους σας. Αυτή τη στιγμή έχει μπει στην διαδικασία η υγειονομική, έχουν μπει στη διαδικασία οι υγειονομικοί να εμβολιαστούν. Θέλω να ξεκαθαρίσετε στους τηλεθεατές τι προσφέρει το εμβόλιο σε έναν ανθρώπινο οργανισμό. Δηλαδή, εσείς που είστε γιατρός και αύριο θα πάτε στην κλινική, δεν κολλάτε τον ιό, μπορείτε να τον μεταφέρετε τον ιό ή αν νοσήσετε, θα νοσήσετε πολύ πιο ελαφρά. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι το εμβόλιο, κάθε εμβόλιο, είναι ένα μικρό θαύμα της επιστήμης. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, ο ιός όταν βρίσκεται στα σταγονίδια τα οποία τον μεταφέρουν, έρχεται και επικάθεται πάνω σε ένα μικρό σταγονίδιο, είτε στη μύτη μέσα, είτε στο στόμα, είτε λίγο παρακάτω, στο φάριγγα, στην τραχεία κτλ. Εκεί λοιπόν που θα καθίσει, πρέπει να δημιουργήσει μια διαδικασία να μπει σε κύτταρο. Να προχωρήσει παρακάτω και να μπει σε ένα κύτταρο. Αυτό το κύτταρο λοιπόν είναι αυτό το οποίο θα ευνοήσει τον ιό, θα αρχίσει να πολλαπλασιάζεται κτλ. Αν δεν τα καταφέρει, το λέω τελείως απλοϊκά για να καταλάβω, θα μείνει εκεί στο φάριγγα, στη μύτη και θα είναι απλώς επικιστής. Γιατί δεν θα τα καταφέρει, γιατί εμείς θα έχουμε εμβόλιο και θα έχουμε κάνει τα αντίστοιχα αντισώματα, τα οποία δεν θα τον αφήνουν να εισχωρήσει μέσα στα κύτταρα και θα μένει εκεί και θα περιμένει. Αυτή είναι η βασική λογική του ότι μπορεί ίσως και να μεταφέρει. Αλλά είναι ίσως αυτό. Μπορεί να μην μπορεί να παραμένει εκεί και να πεθαίνει. Αλλά σίγουρα δεν θα μπορεί να εισχωρήσει και να δημιουργήσει λίμωξη. Το εμβόλιο τον προστατεύει λοιπόν τον άνθρωπο αυτόν. Δεν ξέρουμε αν ο ιός που επιτέθηκε παραμείνει εκεί και περιμένει. Μάλιστα. Και πολλαπλασιάζεται και μεταδίδεται στους δίπλα ανθρώπους. Και ένα τελευταίο. Έτσι, απλοϊκά. Απλοϊκά. Ήσασταν πολύ απλό.